Μα όταν είναι μπροστά μου φοβούνται ακόμα και τον ίσιο μου. Δεν αγγίζεται τον ίστρο μου όπως τον ήλιο. Μη φύγεις αν αισθανθείς ότι θα φύγω για λίγο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα ωραίο unboxing. Ελπίζω να μην φάω σπαμάρισμα όπως έφαγα σπαμάρισμα για το παλιό μου μαχαίρι. Όσοι ξέρετε, παλιά είχα ένα Karambit, το οποίο δεν έχω ιδέα που είναι τώρα. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Είναι ένα μαχαίρι από το από ένα παιχνίδι. Ήρθε η Gearbest και μου είπε: λοιπόν, θέλεις κάποια πράγματα να σου στείλω. Τη κάνω στείλει μου ό,τι θέλεις, αλλά θέλω να έχει και ένα μαχαίρι μέσα. Μου λέει: ωραία, εντάξει. Τέλος πάντων, η Gearbest μου στείλε κάποια πραγματάκια. Τα οποία αρχίζουν τώρα. Λοιπόν, έχουν έρθει κάποια πράγματα, έχουν έρθει πριν ένα μήνα και τώρα μόλις ήρθε το τελευταίο πακέτο. Μου στείλε τρία πακέτα για κάποιο λόγο, για πράγματα που είναι, μπορούν να μπουν άνετα σε ένα. Μου τα έστειλε πριν 1,5 μήνα. Το πρώτο πακέτο ήρθε πριν 1,5 μήνα και ο τελευταίο ήρθε σήμερα. Οπότε σήμερα κάνω το βίντεο μετά από 1,5 μήνα. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν που πραγματικά με ξέπληξε, δεν φαντάζεται πόσο, είναι αυτά τα ακουστικά τα οποία τα χρησιμοποιώ. Τα τελευταίες κάτι μέρες, κάτι εβδομάδες βασικά. Φιλέ, δεν φαντάζεστε, ρε. Δεν φαντάζεστε. Καταπληκτικό μπάσο, έχουν καταπληκτικό γενικά ήχο, συχνότητες. Το μπάσο είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή είναι βαρύ, δεν είναι απλά μπάσο. Απλά είναι χαμηλές συχνότητες. Είναι γεμάτο μπάσο. Τέλος πάντων, νομίζω δεν κάνουν πάνω από 5 ευρώ, 10 ευρώ. Δεν κάνουν. Δηλαδή, διψήφιο αριθμό δεν νομίζω να έχει. Δηλαδή, νομίζω γύρω στα 7-8 ευρώ θα είναι. Θα υπάρξει περιγραφή, συγγνώμη να μας γελάσω. Θα υπάρξει περιγραφή ακριβώς στο link να το δείτε. Πραγματικά, αν θέλετε ακουστικά, αξίζουν. Το μόνο κακό που είδα στα ακουστικά είναι ότι αυτά που τα βάζει στα αυτιά σου, τα σιλικονάκια, επειδή είναι από αυτά, είναι τα in-ear. Επειδή είναι in-ear ακουστικά, το μόνο κακό είναι ότι μερικές φορές μπαίνουν κάπως λάθος και μπουκώνει στο αυτί η σιλικόνη. Δεν είναι μεγάλο θέμα. Είναι ότι μπορείτε απλά να βάλετε άλλα σιλικονάκια, ξέρω εγώ, στο αυτί από παλιά σε ακουστικά όπως σας βολεύουν. Πάντως σε θέμα ήχου είναι εξαιρετικά. Μετά συνεχίζουμε σε ένα προϊόν το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι μια IP κάμερα η οποία ήρθε σε αυτό το πέρα το κουτάκι. Δεν μπόρεσα ποτέ να τη συνδέσω. Επειδή λογικά είναι. Επειδή λογικά είναι γιαπωνέζικο version αυτή η κάμερα, είναι IP κάμερα και καλά μπορείς να την βάλεις από το κινητό σου να βλέπεις. Γίνεται χιχιάκι, οπότε μπορείς να μιλάς από το κινητό σου κλπ. Δεν μπόρεσα ποτέ να τη συνδέσω, έχω προσπαθήσει πολλές φορές. Από ό,τι έχω παρατηρήσει και ο κακός χωμός δεν μπόρεσε να τη συνδέσει την ίδια κάμερα που του έστειλαν. Τι να σας πω, ρε φίλε, εγώ δεν σας συστήνω. Θα υπάρχει στην περιγραφή αν θέλετε κάποια κάμερα και είστε από την Ιαπωνία και βλέπετε το βίντεό μου. Πάντως αυτό, ρε φίλε, μακριά. Όχι μακριά, φαίνεται ωραία κατασκευή, ρε φίλε. Φαίνεται ωραία κατασκευή. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο μαχαίρι, λοιπόν. Μου στείλε ένα κυνηγητικό μαχαίρι, το οποίο ήθελα αρκετά καιρό. Δεν το ήθελα απεγνωσμένα, αλλά ήταν ένα κατζάκι, ρε φίλε, το οποίο το γούσταρα να το έχω. Και για κάποιο λόγο μου το έστειλε ακριβώς αυτό που ήθελα. Δεν το είχα πει, δηλαδή το είχα πει ότι σε φάση στείλε μου ό,τι θέλεις και ένα μαχαίρι. Μου στείλε αυτό, το οποίο είναι ακριβώς έτσι, είναι κυνηγητικό, δηλαδή δεν είναι να κόβεις πράγματα στην κουζίνα σου. Είναι να βγεις στη φύση, ρε φίλε, να βγάζεις κορμούς, να κόβεις κάποιο σκηνή ή κάτι τέτοιο. Είναι αρκετά ωραίο μαχαίρι, είναι πολύ στιβαρό, πολύ στιβαρό. Ακριβώς εδώ πέρα πάνω βλέπετε ένα διαφορετικό χρωματάκι. Αυτό είναι για να παίρνεις σπίρτα και να τα ανάβεις. Δηλαδή, άμα έχεις σπίρτα και δεν έχεις σπιρτό κουτό ή έχει χαλάσει κουτό κουτό, έχει βραχή, τα ανάβεις από εδώ πέρα. Πολύ καλό, είναι όντως κυνηγητικό, είναι όντως survival knife. Εδώ πάνω. Δεν ξέρω αν θα κάνει focus. Το περνάς έτσι στο μαχαίρι και το ακονίζει. Είναι καλή φάση. Έχει από πίσω για να το βάλεις στη ζώνη σου. Αλλά δεν νομίζω πολύ να βγουν έξω στη φύση και να το έχουν αυτό στη ζώνη τους. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαχαίρι. Εδώ πάνω έχει ένα γάντζο και το βάζω στο τοίχο. Το βάζω στο τοίχο πίσω από την κάμερα. Οπότε αυτό μαχαίρι. Και αυτό δεν νομίζω να κάνει. Είναι 20 ευρώ θα κάνει. Δεν κάνει παραπάνω. Πάντως είναι φοβερή κατασκευή για 20 ευρώ. Φοβερή κατασκευή. Μπράβο. Και το τελευταίο πακέτο που ήρθε σήμερα, το οποίο λογικά θα είναι κινητό για να είναι σε τέτοια συσκευασία. Πρώτα είναι να μην πάρει σε destruction. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να το ανοίξουμε με το μαχαίρι. Είναι το πρώτο πράγμα που ανοίγει αυτό το μαχαίρι. Ωραία. Βλέπω αρκετά πράγματα μέσα. Δεν νομίζω να έχει μόνο ένα. Ωραία. Να δούμε τι έχει. Έχει μόνο ένα πράγμα, το οποίο όπως είπα σωστά είναι κινητό. Μου στείλαν κινητό X4X λέει. Γράφει με γλώσσα γράμματα πάνω 4X. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Γράφει 4X πάνω με γλώσσα γράμματα. Είναι έτσι πολύ διακριτικό. Redmi. Δεν ξέρω αν λέγεται Redmi ή Mi. Τέλος πάντων, Mi 4GB RAM λέει. 4GB
RAM, 64 GB ROM. Ωραία specs. Δεν ξέρω για το κινητό. Θα το ανοίξω. Θα το ανοίξω μπροστά σας εδώ πέρα. Λοιπόν. Λοιπόν, το κινητό. Το κινητό είναι κάπως έτσι. Είναι ροζ. Μπράβο. Μπράβο που μου δεν έστειλαν σε ροζ. Είναι μεταλλικό. Στιβαρό μου φαίνεται. Αρκετά στιβαρό. Έχει δακτυλικό αποτύπωμα από πίσω να βάλετε. Μία κάμερα, δεν είναι dual camera. Έχει θύρα για το ακουστικά. Κλασικά φυσικά και θα έχει θύρα για ακουστικά. Έχει λογικά στέρεο ηχείο. Όχι, δεν έχει στέρεο ηχείο. Οπότε έχει δύο ηχιάκια. Δεν ξέρω αν δυνατά ή όχι. Θα του βγάλω το πλαστικό. Απλά ακούστε, ακούστε, ακούστε. Λοιπόν, μέσα στη συσκευασία επίσης έχουμε τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες δεν θα χρειαστεί να τις κοιτάξω. Ένα φορτιστή είναι, νομίζω, δεν είναι USB-C, είναι κανονικό mini USB ή micro USB, όπως λέγεται. Έχει τη μαλακιούλα αυτή εδώ πέρα, εδώ θα δείτε, η οποία είναι να βγάζεις τη SIM κάρτα σου. Φορτιστή έχει τον κινέζικο, τον ιαπωνέζικο. Θα χρειαστεί να πάτε να πάρετε έναν adaptora, ο οποίος κάνει 2 ευρώ, 3 ευρώ από τα καταστήματα με ηλεκτρονικά. Όχι public, σε φάση ο γείτονάς σας, ο οποίος έχει με τις βαφές που βάφει με χρώματα για τείχους και μαλακίες και βρύσες. Σίγουρα ο γείτονάς σας αυτός θα έχει ένα τέτοιο. Οπότε πάτε ζητήστε έναν adaptora για αυτά. Λοιπόν, μέσα άλλο δεν έχει κάτι. Αρκετά simple συσκευασία. Από ό,τι βλέπω δεν ανοίγει. Από ό,τι βλέπω δεν μπορεί να βγει η μπαταρία. Λοιπόν, το ανοίγω. Άνοιξε μόνο μαλακία. Έχετε μέσα συσκευασία, έχετε μαζί με τέτοιο. Μαζί με προστατευτικό οθόνη Matt. Έβγαλε το Mi από το Redmi Note. Αλλά δεν είναι Redmi Note, άκυρο. Redmi 4X. Ανοίγει όπως βλέπετε. Λοιπόν, υποτίθεται τώρα ανοίγει. Θα πατήσετε ότι έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Γενικά, σαν κατασκευή, κάνει focus. Εδώ πέρα έχω χρώματα. Ναι, είμαι παιδί δημοτικού. Θα πατήσετε μια πάρα πολύ ωραία κατασκευή και πολύ ωραία χρώματα. Το δαχτυλικό αποτύπωμα, οι λεπτομέρειες είναι πολύ ωραίες. Αλλά έκανε αρκετή ώρα να ανοίξει. Ρε, πώς, γιατί κάνει τόση ώρα να ανοίξει. Σαν να έγινε. Τι? Ο Τελιβεράς του λέω: πάρε τηλέφωνο, δεν έχει ή τέτοιο. Και πάτησε το κουδούνι. Όντως, ναι. Αμάν. Το κινητό μου δεν ανοίγει, ρε μαλάκα. Κάνει μια ώρα να ανοίξει. Τι στο βούτσο.